Καλημέρα. Χθε παρακολούθησα την ομιλία του Μιλέη, του πρόεδρου τη Αργεντινή, στο Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρου Και θεωρώ ότι είναι μια πολύ σημαντική ομιλία. Καταρχά, για όσου δεν ξέρουν, το Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ είναι ένα διεθνή οργανισμό, ο οποίο διοργανώνει συναντήσεις κάθε χρόνο στον Ταβός, στην Ελβετία, όπου παρευρίσκονται μεγάλοι επιχειρηματίε, πολιτικοί και το Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ προωθεί αυτό που λέμε multi-stakeholder capitalism, μια συνεργασία μεταξύ των μεγάλων επενδυτικών εταιρειών και των πολυεθνικών με τα κράτη. Να σημειωθεί ότι πολλοί πολιτικοί ηγέτες χωρών, μεταξύ των οποίων και ο δικός μας πρωθυπουργός, αλλά και του Καναδά, έχουν περάσει από προγράμματα του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρου στα οποία έχουν συμμετάσχει και διδαχτή ορισμένα από τα δόγματα τα οποία προωθούν. Ο ιδρυτής του παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ Class Swap έχει γράψει το περίφημο βιβλίο The Great Reset, μεγάλη πανεκκίνηση, για το οποίο, στο οποίο βιβλίο Μιλάει για, το, για την κατεύθυνση που επιθυμούν εκεί να πάρει στο μέλλον η ανθρωπότητα. Και η κατεύθυνση αυτή έχει ένα ξεκάθαρα σοσιαλιστικό, με την αρνητική σοσιαλιστικό χαρακτήρα. Διότι ένα από τα βασικά σημεία αυτού του οράματος του, του, του Great Reset, του μεγάλη επανεκκίνηση, είναι η κατάργηση ατομικής ιδιοκτησίας. Η ατομική ιδιοκτησία είναι το θεμέλιο της ελευθερίας των ανθρώπων στο σύγχρονο κόσμο. Δίχως ατομική ιδιοκτησία χάνουμε βασική μας ελευθερία. Είναι θεμελιώδες δικαίωμα. Δεν μπορείς λοιπόν να προωθείς την κατάρρευση της ατομικής, ιδιοκτησία ιδιοκτησίας δίθεν για την καταπολέμηση των ανισοτήτων, της φτώχεια, της κλιματικής αλλαγής, δεν ξέρω. Το θέμα ποιο είναι ότι αυτές οι πολιτικές που προωθεί το Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ έχουν ως στόχο την υποδούλωση των ανθρώπων. Είτε μέσω τη τεχνολογία, μέσω τη τέταρτη βιομηχανική επανάσταση που προωθούν, μέσω τη ψηφιακή τεχνολογία, του ψηφιακού χρήματο. Το ψηφιακό χρήμα είναι ένα από του πυλώνε τη μεγάλη επανεκκίνηση. Ε, προωθούν την υποτέλεια, τον πλήρη έλεγχο των ανθρώπων. Ε, Όπω κάτι που είναι ανάλογο με αυτό που συμβαίνει στην Κίνα. Ε, στην Κίνα, έχουν σύστημα κοινωνικής βαθμολόγησης. Και όταν το χρήμα είναι ψηφιακό, τότε μπορούν να σε απαγορεύουν να μετακινήσει, μπορούν να σε απαγορεύουν να αγοράσει συγκεκριμένα πράγματα, αν η βαθμολογία σου δεν είναι η ιδανική, σύμφωνα πάντα με το κράτος. Γι' αυτό λοιπόν θεωρώ ότι η ομιλία του Μιλέη χθε στο Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ στον ήταν πολύ σημαντική διότι μίλησε ξεκάθαρα για ελεύθερη οικονομία, τον, προ, η ιδεολογία του μιλάει είναι libertarian, είναι ελεύθερη αγορά μπορεί να πει, μπορεί να τον πει κανεί και αναρχοκαπιταλιστή. λέει και μάσα έκλεισε η ομιλία του με το ότι το κράτος είναι το πρόβλημα, όχι η λύση. Όντως, το κράτος έτσι όπως λειτουργεί σήμερα είναι το πρόβλημα. Διότι λειτουργεί εις βάρος των πολιτών και υπέρ των οικονομικών συμφερόντων μεγάλων εταιριών, πολύ μεγάλων εταιριών όπως η BlackRock, η οποία διαχειρίζεται Δε... πολλά τρεις ε... ναι, δεν θέλω όμως να πα... παρεκτρέπω, με να μείνω σε δύο-τρία σημεία της ομιλίας υπερασπίστηκε το θεμελιώδες δικαίωμα συνατομική διοκτησία επιτέθηκε στο τραπεζικό σύστημα δημιουργία του χρήματος ως χρέος εις βάρος των πολιτών και αναφέρθηκε αν θυμάμαι καλά ακόμα και σε αυτή την λεγόμενη γόκ ιδεολογία που έχει να κάνει με τα φύλλα που και στις εκτρώσεις αυτό τώρα είναι ένα θέμα φυλεγόμενο δεν θέλω να το συζητήσω τώρα ε, αλλά αναφέρθηκε και στις περιβαλλοντικές πολιτικές που, δηλαδή επιτέθηκε σε βασικά σημεία στα οποία στηρίζεται η μεγάλη πανεκκίνηση κλάσου ΑΜΠ στο έδαφος του, στην έδρα τους συνέδρατος. και μεγάλοι πολιτικοί και επιστήμονες οι οποίοι βέβαια έχουν στιγματιστεί από τα ΜΜΕ έψιλον ως ε, επικίνδυνοι όπως ο Τραμπ ακόμα και επιχειρηματίε όπω ο Elon Μάσκ, ο οποίο έχει το X πρώην Twitter. Ε, άνθρωποι σαν αυτού, οι οποίοι όντω διαφέρουν και εναντιώνονται στο Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ και ο Τζόρνταν Πίτερσον, ένα από αυτού, ε, ε, επιδοκίμασαν την ομιλία του Μιλέη. Και μάλιστα το σχόλιο ας πούμε, του Βίβεκ, ο οποίο κατεβαίνει στην Αμερική μαζί με τον Τραμπ που ό,τι φαίνεται, και αυτό είναι μεγάλο νέο, ε, ήταν ότι έτσι πρέπει να είναι οι γκέτες. Εγώ προφανώς δεν θέλω να υπερασπιστώ το μιλεί αν και σε συγκεκριμένη περίπτωση τον υπερασπίζομαι γιατί σωστά τα είπε. Διαφωνώ σε κάποια σημεία στην ιδεολογία του και στο όνομα του γιατί και αυτός έχει πέσει στην παγίδα της νεωτερικότητας όπου η αξιολόγηση βασίζεται στην οικονομία ως άξη της παραγωγικότητας η αξιολόγηση ενός συστήματος η αξιολόγηση ενός ανθρώπου εξελόγηση μιας κοινότητας, ενός πολιτισμού. Όχι. Εγώ διαφωνώ σε αυτό. Η αξιολόγηση βασίζεται στο δημόσιο χώρο, στο πολιτικό βίο, στον ελεύθερο βίο, ο οποίος ε, δίνεται και καλλιεργείται από τους πολίτες αυτό για μένα είναι το βασικό κριτήριο με βάση το οποίο αξιολόγω μια εποχή, μια κοινωνία, ένα πολιτισμό. Και αυτό βασίζεται σε Χάνα Άρεν, στην πολιτική φιλόσοφο, η οποία έχει γράψει ένα από τα πιο σημαντικά βιβλία, θεωρώ την ανθρώπινη συνθήκη, στο οποίο μιλάει για τη σημαντικότητα που έχει ο πολιτικός βίος για τον άνθρωπο. ήταν μια θετική, πολύ θετική εξέλιξη για τον κόσμο αυτό που έγινε χθε. Και οι κυματισμοί θα διαρκέσουν για χρόνια. Έχει ξεκινήσει κάτι καινούριο αυτή τη στιγμή στην ανθρωπότητα. Έχει ξεκινήσει μια όχι αντίδραση στις κολεκτιβιστικές σοσιαλιστικές εισαγωγικά πολιτικές που το Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ αλλά μία ρογμή στο παρόν σύστημα και μέσα από αυτή τη ρογμή μπορούν να βλαστήσουν, να ξεπηδήσουν νέες πραγματικότητες και μία από αυτές τις πραγματικότητες μακάρι να ξεκινήσει και εδώ στην Ελλάδα με την αποκέντρωση της εξουσίας την αποκέντρωση γενικότερα των ανθρώπων δημιουργία κοινοτήτων που θα βασίζονται στην ποιότητα της ζωής στην επαφή με τη φύση στη σχέση με, μεταξύ των ανθρώπων που μεγάλο ρόλο θα παίζει και το δημόσιο θα παίζει ο δημόσιος χώρος. Ο πολιτικός βίος. Δηλαδή, ο χώρος στον οποίο θα συνέρχονται οι άνθρωποι και θα μιλάνε και θα δρούνε για το καλό του συνόλου. Μόνο τότε θα μπορέσουμε να αποκτήσουμε τη δύναμη η οποία είναι απαραίτητη για να υπερασπιστούμε την ελευθερία μας μέσα από την ενότητα η δύναμη είναι αλληλένδετη με την ενότητα δεν μιλάω για ισχύ που αντιπροσωπεύουν τα όπλα το χρήμα μιλάω για δύναμη με την αρχαία έννοια καλημέρα